Επιτρέψτε μας αυτή την πρώτη συνεδρίαση επί της αρχής να τοποθετηθούμε για την ουσία των ρυθμίσεων του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, για το βασικό επίδικο. Όχι ότι το κατάρθρον ή επιμέρους ζητήματα δεν είναι εξίσου σημαντικά, βεβαίως και είναι, και άπτονται του γενικότερου επίδικου. Οι ρυθμίσεις λοιπόν του νομοσχεδίου, που έχει τίτλο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών», κατά τη γνώμη μας είναι κρίκος μιας μακράς αλυσίδας αντιδραστικών νομοθετημάτων από όλες τις κυβερνήσεις, ενταγμένα στην επιδίωξη της πλήρους ευθυγράμμισης, της λειτουργίας και της χρηματοδότησης δήμων και περιφερειών, με βασικό στόχο άξονα την καπιταλιστική ανάπτυξη, έχοντας πάντα ως αφετηρία τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των επιχειρηματικών ομίλων, πολύ δε περισσότερο τώρα με τα δισεκατομμύρια που θα εκταμιευτούν και από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα προσανατολιστούν σε αυτή την περιβόητη ανάπτυξη, που το κυρίως πακέτο θα προσανατολιστεί προς αυτή την κατεύθυνση, μακριά πάντα και ενάντια στις λαϊκές ανάγκες και τις αγωνίες που διονύζονται και παραμένουν ακάλυπτες. Όπως ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση εφάρμοσε ένα κολοβό εκλογικό σύστημα, απλή αναλογική για δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους και 50-1 και δεύτερο γύρο για δήμαρχο περιφερειάρχη, που φυσικά καμία σχέση δεν έχει με την αριστερή αγωνία να διευρύνει το δημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας αυτών των κρατικών οργάνων. Έτσι και η Νέα Δημοκρατία σήμερα, με πρόσχημα την έλλειψη κυβερνησιμότητας στην τοπική διοίκηση, επαναφέρει ένα προκλητικό εκλογικό σύστημα που καθιστά την πρώτη δύναμη παντοδύναμη με ένα ποσοστό 43%, με το οποίο θα μπορεί να εκλέγεται δήμαρχος και περιφερειάρχης τη στιγμή που για το εργατικό σωματείο είναι απαγορευτικό να προκηρύξει απεργία. Στην πραγματικότητα δεν σας έλειψε ούτε η κυβερνησιμότητα, ούτε διαλύθηκαν οι δήμοι, ούτε πήραν διαζύγιο οι δήμοι και οι περιφέρειες με τη διαπλοκή και τη συναλλαγή με συμφέροντα που είναι νύχι κρέας της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Απέναντίας λειτουργούν συντεταγμένα στις ράγες της πολιτικής, της κυρίαρχης αστικής τάξης, στις ράγες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει, δεν υπάρχει μάλιστα συγκροτημένη κυβέρνηση. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει αρκετή εμπειρία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εκλογικό σύστημα στην τοπική διοίκηση το βλέπουμε να είναι πολυπίκυλο σε χώρες της Ευρώπης, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συναντάμε συχνά, και την απλή αναλογική για τα δημοτικά περιφερειακά συμβούλια, καθώς και την εκλογή του Δημάρχου από τα δημοτικά συμβούλια, όπως και την ενισχυμένη για το δεύτερο γύρο. Μήπως αυτό εμπόδισε τη λειτουργία και τους επιδιωκόμενους στόχους? Προτάσσοντας εντελώς προσχηματικά το δίθεν αδιέξοδο που δημιούργησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με το εκλογικό σύστημα που εισήγαγε με το Κλεισθένη 1 και με σειρά από διατάξεις και νόμους, τρεις αν δεν κάνω λάθος νόμοι το 2019, τέσσερις το 2020 και πάει λέγοντας, με αυτόν τον τρόπο αποψηλώσατε τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια από κύριες και βασικές αρμοδιότητες, μετατρέποντας τις οικονομικές επιτροπές και τα άλλα εκτελεστικά όργανα δήμων και περιφερειών σε πλέον αποφασιστικά και κάτω από τον απόλυτο έλεγχο των δημοτικών και περιφερειακών αρχών. Τα δε δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, παρά τις μεγαλοστομίες περί αυτοδιοίκησης και λαϊκής ψήφου, στην πραγματικότητα παίζουν ρόλο καρικατούρας του αστικού κοινοβουλευτισμού και το όποιο βάρος τους το προσδιορίζουν πάντα οι ανάγκες της καπιταλιστικής κερδοφορίας, οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, η προσαρμογή του κράτους προς την κατεύθυνση αυτή. Η αντιπαράθεση του ΣΥΡΙΖΑ κεντράρει στην προώθηση της κουλτούρας των συνενέσεων, όπως μας λένε, στόχος άλλωστε του συστήματος της μπασταρδεμένης αναλογικής που εισήγαγε με τον Κλεισθένη. Προτάσει επίσης στην επιχειρηματολογία του την απεξάρτηση της τοπικής αυτοδιοίκησης από τα κόμματα,
επιδιώκοντας με αυτό το αντιδραστικό στο περιεχόμενό του επιχείρημα προμετωπίδα των μνημονιακών απαιτήσεων όσον αφορά το νέο κύκλο των αντιδραστικών αλλαγών στο κράτος, να ντύσει το αντιδραστικό και αντιλαϊκό χαρακτήρα των λειτουργιών του σύγχρονου αυτού αστικού επιτελικού κράτους και των φορέων του, όπως είναι η τοπική διοίκηση, που στόχο έχουν τη πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών του κεφαλαίου με τον μανδύα μιας ταξικής ουδετερότητας για χρηστή διοίκηση, δημοκρατικότητα, αναλογικότητα, όπως μας λέει. Επιδιώκει να ενσωματώσει σε αυτό το αντιδραστικό αφήγημα λαϊκές εργατικές δυνάμεις, να τις αδρανοποιήσει ώστε να μην εναντιώνονται στις κατασταλτικές και αντιλαϊκές λειτουργίες του που ρημάζουν τη ζωή των εργαζομένων των δημοτών. Τι άλλο προβάλλει με αφορμή αυτό το ζήτημα? Τις δίθεν καλές πρακτικές της Ευρώπης. Αναλογικό εκλογικό σύστημα στα ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως λέει, ως αποτέλεσμα διαβούλευσης με τις προοδευτικές δυνάμεις της αυτοδιοίκησης και τις άλλες προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις. Αυτά είναι λεγόμενα του ΣΥΡΙΖΑ, συγκεκριμένα του τομεάρχη. Του ΣΥΡΙΖΑ, υπεύθυνος τομεάρχης για τα ζητήματα αυτά. Είναι μια ρητορική που εντάσσεται στο πλαίσιο της διαπάλης στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας για το ποιος θα πάρει κεφάλι με προφανή στόχο να προσετεριστεί δυνάμεις του κινήματος αλλαγής προκειμένου να εδραιωθεί στο χώρο και φυσικά για να επανέλθει στην κυβερνητική καρέκλα. Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ μέμφεται τη Νέα Δημοκρατία, καταλογίζοντας τις αδυναμία να ακολουθήσει τις ευρωπαϊκές πρακτικές. Θα θυμίσω εδώ αυτά που είχε πει ο κύριος Χατζηγιαννάκης, ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, αλλά και στο νομοσχέδιο για τη δημόσια διοίκηση, για τον εσωτερικό έλεγχο στο δημόσιο. Τι είχε πει? Να θυμόμαστε και τι λέμε εδώ μέσα. Η Νέα Δημοκρατία, αλλά και όλες οι ελληνικές συντηρητικές παρατάξεις, των οποίων είναι συνέχεια, δεν έχετε και δεν είχατε ουδέποτε καμία σχέση με το οικονομικό σύστημα του καπιταλισμού, του φιλελευθερισμού και του νεοφιλελευθερισμού, ούτε καν του νεοφιλελευθερισμού. Αν είχατε, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συζήτηση. Ποια είναι τα υπέρ και ποια είναι τα κατά του? Ποιες είναι οι παθογένειες του καπιταλισμού? Γενικότερα δεν εντοπίζω τα ίδια προβλήματα που θα εντόπιζα σε μια οποιαδήποτε συντηρητική παράταξη της Ευρώπης ή του δυτικού κόσμου. Ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ. Τι άλλο μας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός. Ποιος δηλαδή? Ο καπιταλισμός χωρίς τις παθογένειες. Αυτό είναι το πρόταγμα του ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως εκείνη την πολιτική δύναμη που θα πρέπει να προτιμηθεί από το αστικό σύστημα ως τον επόμενο διαχειριστή της κυβερνητικής καρέκλας, δίνοντας εχέγγυα και ως αντιπολίτευση ότι θέλει και μπορεί να χειραγωγεί αποτελεσματικότερα λαϊκές αντιδράσεις, να τις ενσωματώνει στη στρατηγική του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, το θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο είναι αντιλαϊκά καθορισμένο και ασφιχτικό στην τοπική διοίκηση. Κεντράρει τις κεντρικές στρατηγικές επιλογές του αστικού συστήματος, ευθυγραμμίζοντας τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση της τοπικής διοίκησης με βάση τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των επιχειρηματικών ομίλων, μακριά και ενάντια στις λαϊκές ανάγκες οι οποίες διαιωνίζονται. Είναι αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο που πρωταγωνίστησε όλα τα προηγούμενα χρόνια με τη συνδρομή όλων των αστικών κομμάτων και ανέδειξε τους δήμους και τις περιφέρειες σε μοχλό επέλασης της αντιλαϊκής επίθεσης, μέχρι την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, τη διεύρυνση της ανταπόδοσης, την εμπορευματοποίηση και συρρήκνωση βασικών κοινωνικών δομών, τη φοροεπιδρομή, τις ιδιωτικοποιήσεις που επιταχύνονται με μοχλό και τους λεγόμενους αναπτυξιακούς οργανισμούς στους δήμους, που τρέχουν με ταχύτητα σήμερα και γύρω από το μενού τους παίρνουν τη θέση όλες μα όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Το ιντερμέτσο της κολοβής απλής αναλογικής στο εκλογικό σύστημα της τοπικής διοίκησης που εισήγαγε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, διατηρώντας αλόβητο τον εκβιασμό του δεύτερου γύρου, με στόχο και έγνοια του ο θεσμός του Δήμαρχου και του Περιφερειάρχη να σηματοδοτεί μια διευρυμένη συνένεση των παρατάξεων των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του Κινήματος Αλλαγής στις βαθύτατα αντιδραστικές αλλαγές στην τοπική διοίκηση, είναι αλήθεια ότι δεν του απέφερε και τα επιδιωκόμενα κομματικά ωφέλη.
Έτσι που σήμερα τα αυτοδιοικητικά και άλλα στελέχη του παρακάτω δεν πολυπαθιάζονται για την υπεράσπιση του. Το δε ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής ΠΑΣΟΚ, ζει στη δική του δίνη. Μετεωρίζει μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, ασκώντας τους κριτική με αιχμή το όριο του 43% για την εκλογή Δημάρχου Περιφερειάρχη, λέγοντάς τους ότι δεν νομιμοποιούνται να ηγηθούν της κοινωνικής συνένεσης προς τα κάτω. Ότι αυτός μπορεί καλύτερα. Είναι γεγονός ότι τα έμπειρα παλιά στελέχη της Σοσιαλδημοκρατίας έχουν πάρει δοκτορά στην πολιτική της ενσωμάτωσης των λαϊκών μαζών, ειδικά στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, και είναι αυτά που άνοιξαν και εδραίωσαν το δρόμο των αντιδραστικών ανατροπών και στο χώρο αυτών. Αυτή λοιπόν η διαμάχη ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, κίνημα αλλαγής για το ποιος νομιμοποιείται και ποιος δεν έχει το δικαίωμα της πατρότητας της κοινωνικής συνένεσης και ο ανταγωνισμός για το ποιος είναι καλύτερος ή χειρότερος εκφραστής του νεοφιλελευθερισμού είναι περιόνου σκιάς. Ας μην πάμε πολύ μακριά. Θα σας φέρω τα παραδείγματα από την Κρήτη. Αρναουτάκης Σταύρος, ο περιφερειάρχης, ο οποίος στηρίζεται από όλους σας. Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε. Αναφέρομαι στο θεσμικό του ρόλο ως περιφερειάρχης. Εκτείνεται η στήριξη από το ΣΥΡΙΖΑ, κίνημα αλλαγής, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας πλέον, να έχει και την επίσημη στήριξη της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Όλα τα ψηφίζει, δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει ψηφίσει. Είναι σε αγαστή συνεργασία μέχρι και εθνικιστικά και ακροδεξιά στοιχεία που εκπροσωπούνται στα όργανα της περιφέρειας. Ναι, μην με κοιτάτε, εκπλήσεστε. Μην εκπλήσεστε καθόλου. Μην εκπλήσεστε. Αυτή είναι η συνένεση σε όλο το μεγαλείο, κύριε Ζαχαριάδη. Την οποία φυσικά όλοι σας αναζητείτε διακαώς. Ναι, να, αυτό το μοντέλο είναι μπροστά σας. Και την ίδια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για την σύγκριση των προοδευτικών δυνάμεων. Τι υποκρισία, τι τυχοδιοκτισμός, τι οπορτουνισμός. Ένας περιφερειάρχης δηλαδή, το αγαπημένο παιδί μεγαλοξενοδόχων, τουριστικών πρακτόρων, μεγαλοεξαγωγέων, ένθερμος υποστηριχτής της αμερικανοτοϊκής δολοφονικής βάσης της Σούδα. Ο περιφερειάρχης που έχει αφήσει και η Περιφερειακή Αρχή γυμνό το νησί από μέτρα αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής, αντιπυρικής θωράκισης και την ίδια στιγμή να έχει και το προνόμιο αυτό της διαχείρισης δύο ταμείων. Άλλο σκάνδαλο αυτό. Να δίνει με τη σέσουλα χρήμα και δεν αφορά φυσικά μόνο τον Περιφερειάρχη Κρήτης. Όλοι οι περιφερειάρχες έχουν το ελεύθερο από την κυβέρνηση να βάζουν το χέρι σε δύο ταμεία, λες και είναι δικό τους πορτοφόλι. Και να δίνουν χρήμα με τη σέσουλα όπου θέλουν, αρκεί τι, να εξασφαλίζουν τη στήριξή τους στο πρόσωπό του και στην πολιτική που εκπροσωπούν. Είναι εκείνος ο περιφερειάρχης που πριν από λίγες ημέρες ήταν εκ των εισηγητών στην εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, στην παρουσίαση της εναλλακτικής πρότασης του κόμματος για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο κύριος ομιλητής ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι εκείνος που σε λίγες ημέρες θα φωτογραφηθεί μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη στην Κρήτη για την ανακοίνωση έναρξης εργασιών του Βόρειου Οδικού Άξονα. Και αυτό το κάνει συστηματικά. Ως περιφερόμενος θίασος με αρχηγούς κομμάτων και κυβερνητικά κλιμάκια. Και μιλάμε τώρα για ένα Βόρειο Οδικό Άξονα με εκατοντάδες νεκρούς, για τον οποίο εδώ και 30-40 χρόνια κοροϊδεύουν ασύστολα όλες τις κυβερνήσεις ότι θα τον φτιάξουν. Εμείς δεν λέμε ότι δεν θα φτιαχτεί τώρα. Πολύ πιθανό να φτιαχτεί. Αλλά αφού έχει γίνει και η σχετική συνεννόηση με τους επιχειρηματικούς ομίλους, γιατί για να μπουν τα ιδιωτικά κεφάλαια προφανώς πρέπει να πάρουν ένα αντάλλαγμα. Και ποιο είναι αυτό το αντάλλαγμα? Τα διόδια, τα οποία θα είναι και πανάκριβα. Για να επανέλθω στο καθ' αυτό νομοσχέδιο. Μετά λοιπόν τον ΣΥΡΙΖΑ και την καρικατούρα εκλογικό σύστημα που έρχεται σήμερα η Νέα Δημοκρατία, παίρνοντας την σκυτάλη αυτή της εναλλαγής των εκλογικών συστημάτων με βάση και τις δικές της κομματικές επιδιώξεις, όπως μας έχουν συνηθίσει τα κυβερνητικά κόμματα και που καμιά σχέση δεν έχουν με την έγνοια της πιστής αποτύπωσης της λαϊκής ψήφου.
Θεωρούμε δε, προσέξτε το, απαράδεκτο το γεγονός ότι δεν τολμάτε επιτέλους να μετακινηθείτε από ένα καθόλου σαθρό και αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο που απαγορεύει στα πολιτικά κόμματα να προβάλλουν ευθέως υποψηφιότητες στα όργανα όλων των βαθμίδων της τοπικής διοίκησης. Και όταν λέμε δεν τολμάτε, αναφερόμαστε όχι μόνο στην κυβέρνηση που το έφερε μέχρι τη διαβούλευση και σήμερα το παίρνει πίσω, το θάβει δηλαδή στην κυριολεξία. Αναφέρομαι και στις δυνάμεις αντιπολίτευσης, όπως τον ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής, που επιμένουν να κρύβονται και να παίζουν κομματικό παιχνίδι γύρω από την ταμπέλα του δήθεν αυτοδιοίκητου. Ένα βαθιά υποκριτικά δομημένο σκηνικό που συντηρείται για πάρα πολλά χρόνια στη χώρα μας, από όλες τις κυβερνήσεις, συντηρώντας την ψευδεπίγραφη εικόνα των δήθεν αυτοδιοικητικών και υπερκομματικών υποψηφιοτήτων και ένα περιβάλλον που παραπλανά και εκμηδενίζει την ευθύνη και τη λογοδοσία των πολιτικών κομμάτων ως προς τις υποψηφιότητες και τα πεπραγμένα των αιρετών που έτσι κι αλλιώς υποστηρίζουν. Και τελικά κάνετε πίσω. Εμάς προσωπικά ως κόμμα δηλαδή δεν μας εκπλήσει αυτό, αλλά να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα και το τι ο καθένας πρεσβεύει. Για εσάς αυτό που προέχει στην πραγματικότητα είναι να ψαρεύετε ψήφους στα θολά νερά και πιο θολά είναι ακόμα πιο καλά. Το σκηνικό σας βολεύει όλους, πόσο μάλλον όταν μπροστά σας έχετε να διαμεράσετε τα αιμάτια της παλιάς σοσιαλδημοκρατίας στο χώρο που ως γνωστόν τα στελέχη της έζησαν, γέρασαν και έκαναν καριέρα με την ταμπέλα του δίθεν αυτοδιοικητικού. Σε κάθε περίπτωση αυτό που υπερασπίζεται η κυβέρνηση με το εκλογικό σύστημα που σήμερα καταθέτει, καθώς και με τις νέες αντιδραστικές προσαρμογές που έφερε ή προετοιμάζεται να φέρει στην τοπική διοίκηση το επόμενο διάστημα, είναι η επιδίωξη το κράτος και οι τοπικοί θεσμοί του να εξυπηρετήσουν πιο αποτελεσματικά και ενιαία τις γρήγορες μεταβολές των αναγκών και προτεραιοτήτων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί ως γνωστόν ο χρόνος είναι χρήμα για το κεφάλαιο και τους εκπροσώπους του στο πολιτικό επίπεδο και πιθανές καθυστερήσεις από μια αναπάντεχη οργανωμένη λαϊκή παρέμβαση πρέπει να προβλεφθεί και να χειραγωγηθούν. Το αντιδραστικό εκλογικό σύστημα είναι μόνο ένα μέρος των αντιδραστικών κατασταλτικών σχεδιασμών τους, που μόνο ο οργανωμένος λαός και το κίνημά του μπορούν να ακυρώσουν και να το ανατρέψουν. Το ΚΚΕ χωρίς καμία αυταπάτη για ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης και με αρχή του την ισοτιμία της ψήφου, όσο είναι εφικτό σε αυτές τις σημερινές συνθήκες, υπερασπίζεται σταθερά και χωρίς ναι μεν αλλά το σύστημα της απλής, ανώθευτης, αναλογικής και στην εκλογή των τοπικών οργάνων. Με αυτή την αφετηρία εναντιωνόμαστε καθαρά στην επαναφορά του ορίου όσο αφορά την εκπροσώπηση των πολιτικών δυνάμεων στον εκβιαστικό δεύτερο γύρο, που εκτός του στόχου της ενσωμάτωσης ενισχύει τον προσωποκεντρικό χαρακτήρα στη λειτουργία αυτών των θεσμών, αναπαράγοντας και με αυτόν τον τρόπο φαινόμενα σύψης παραγοντισμού, τα οποία γενικεύονται και σε αυτό το επίπεδο, στη μείωση του αριθμού των δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων και την ευθυγράμμιση των ψηφοδελτίων στις κοινότητες με τα κεντρικά ψηφοδέλτια των Δήμων. Είναι φανερό ότι επιδιώκει να βάλει όρια και μέτρα για τον αποκλεισμό συγκεκριμένων πολιτικών δυνάμεων, να εξοβελήσει η δυνατότητα και με αυτόν τον τρόπο ενοχλητικές ριζοσπαστικές φωνές. Και τέλος, για να κλείσω κύριε Πρόεδρε, ένα ερώτημα προς τον κύριο Υπουργό. Πότε έχετε σκοπό να σταματήσει αυτή η κοροϊδία των εξαποστάσεων συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, και αυτό με πρόσχημα την πανδημία? Πραγματικά εδώ μιλάμε για ένα ευτελισμό των διαδικασιών. Και αυτός ο ευτελισμός βολεύει συγκεκριμένες δημοτικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες κρύβονται πίσω από τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και πίσω από ένα υπαρκτό πρόβλημα που όμως πλέον είναι διαχειρίσιμο, λαμβάνοντας όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα. Για πέστε μου τώρα, στην Κρήτη που καταφθάνουν τα τσάρτερ, το ένα πίσω από το άλλο, η εστίαση που έχει ανοίξει και τα συμβούλια και οι επιτροπές, δηλαδή οικονομικές επιτροπές, περιβάλλοντος, χωροταξίες, συνεχίζουν να είναι εξ αποστάσεως στις συνεδριάσεις τους. Αυτό δεν είναι ξεφτύλα? Με συγχωρείτε για την έκφραση. Πραγματικά είναι ξεφτύλα. Δηλαδή πρόκειται για ένα αντιδημοκρατικό κατήφορο. Η συνέχιση αυτής της διαδικασίας είναι φανερό ότι εξυπηρετεί σκοπιμότητες.
Με τον τρόπο αυτό, δηλαδή της τηλεδιάσκεψης, που έχει πάρει πλέον μόνιμο χαρακτήρα, η μόνη επιδίωξη και σκοπός είναι να φημωθεί η φωνή της αντιπολίτευσης. Δεν ξεκείται αλλιώς. Να μην ακούγονται πλατιά οι θέσεις, οι απόψεις και τα επιχειρήματα κάθε αντίθετης φωνής μέσα στο Δημοτικό και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Να μην συζητιούνται τα αιτήματα των φορέων του μαζικού κινήματος, που βρίσκουν τείχο στην άρνηση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου να τα εντάξει στην ημερήσια διάταξη. Εμείς ως Σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπύρωσης σε όλη τη χώρα έχουμε καταθέσει επανειλημμένως για την διαδικασία λειτουργίας των συμβουλίων και συνολικά τον ευτελισμό των συλλογικών οργάνων. Συζητιούνται στις συνεδριάσεις χωρίς τη φυσική παρουσία των συμβούλων ή και με τεχνικά προβλήματα, πολύ σοβαρά θέματα. Μιλάμε προϋπολογισμοί, τροποποιήσεις προϋπολογισμών, πλαίσια δράσης, τεχνικά προγράμματα. Ενώ έχει απαγορευτεί το δικαίωμα σωματείων φορέων να παρίσταται σε συνεδριάσεις ή να θέτουν προβλήματα και ψηφίσματα με την παρουσία τους. Επίσης έχουμε καταγγείλει την τακτική και έχουμε καταγγείλει την τακτική να έρχονται εισηγήσεις την τελευταία στιγμή, χωρίς να δίνεται και επαρκής χρόνος προκειμένου να τοποθετηθούμε. Καταγγέλνουμε λοιπόν ως ελάχιστη στάση διαμαρτυρίας τη συνέχιση αυτής της παροδίας. Καλούμε την κυβέρνηση να άρει τους περιορισμούς και τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και να επανέλθουμε στη φυσιολογική κατάσταση λαμβάνοντας πάντα όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας, χώρος, αποστάσεις, μάσκες κλπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.